Καλησπέρα παιδιά Ταξιδιώτης Καταρχά θέλω να πω ότι έχω λίγο καιρό που έχω να ανεβάσω κάποιο θέμα και να σχολιάσω πάνω σε αυτό οπότε το είχα και εγώ έτσι παράπονο από μένα και βρήκα μια πολύ καλή ευκαιρία και με ένα πάρα πολύ φλέγον θέμα που γενικά ε, ξαναβγαίνει, 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 ξανά και ξανά και νομίζω δεν θα σταματήσει ποτέ να βγαίνει. Αναφέρομαι στον εκφοβισμό ή αλλιώ bullying το οποίο είναι ένα πραγματικά φλέγον θέμα που βασανίζει πάρα πολλούς ανθρώπους και κοιτάξτε τώρα πώς το σκέφτομαι ε, σκέφτομαι να βγάλω αρκετά part γι' αυτό να αφιερώσω αρκετά part γι' αυτό οπότε θέλω να το πάω ωραία, όμορφα και να εκφέρω και άποψη που έχω και να βοηθήσω ανθρώπους έτσι πιστεύω ότι να μην κάνουν εκφοβισμό ε, ε βέβαια ε, υπάρχουν δύο, δύο πλευρές υπάρχει το θύμα υπάρχει και ο θήτης και συνήθως το θύμα γίνεται ο θήτης είναι το πιο σύνηθες φαινόμενο δηλαδή αυτός που δέχτηκε bullying στη ζωή του όταν μεγαλώσει, ενηλικιωθεί, γίνεται ο ίδιο θήτη προ άλλον άνθρωπο και αυτό είναι ένα φαύλο κύκλο που δεν σταματάει. Ε, οπότε όλοι έχουμε υπάρξει λίγο ή πολύ να εκφοβίζουμε άλλους ανθρώπους και μάλιστα χωρίς να το, το καταλαβαίνουμε κιόλας γιατί πολλά πράγματα τα, τα πήραμε, τα εισπράξαμε ασυνείδητα και, τα, και, 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 και λειτουργήσαμε ασυνείδητα αλλά καλό είναι να σταματήσουμε αυτό το πράγμα Να μην αναπαράγουμε δηλαδή το bullying Σε οποιαδήποτε μορφή εμφανίζεται δεν, ούτε, δεν έχει σημασία άμα εμφανίζεται στο σχολείο ή, ή στο σπίτι οπουδήποτε Γενικά να σταματήσει Δηλαδή να, σκεφ... να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε πιο όρημα να βάζουμε το συνέστημα μπροστά, να βάζουμε και, τον... και την ανάγκη του άλλου μπροστά είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό που δεν θα θέλαμε να μας κάνουνε... Αυτό μάλλον, Συγγνώμη. αυτό που, που δεν θέλουμε να μας κάνουνε. Να μην κάνουμε Δηλαδή άμα εγώ δεν θέλω να υπάρχει το bullying Άρα πρέπει να ξεκινήσω από μένα Να μην το αναπαράγω εγώ στη ζωή μου γενικά Το bullying Το οποίο είναι το πρώτο βήμα Είναι το πρώτο βήμα Για να αλλάξουμε πρώτα την εικόνα τη δικιά μας και ως παράδειγμα τη δικιά μας εικόνα να, να, δείξουμε και σε άλλους ή σε άλλες ότι μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα να αλλάξουν και αυτή την εικόνα τους και να πάψουν να είναι ή να, ή, να παράγουν τον εκφοβισμό ε, ο εκφοβισμός έχει ρίζα βαθιά χάνεται στα βάθη των αιώνων όπως υπάρχει μια πολύ αυτή είναι χαρακτηριστική φράση που την έχω ακούσει δεν θυμάμαι που και μου αρέσει σαν φράση, πραγματικά χάνεται στα βάθη των αιών ε, Υπάρχει από αρχαιοτά των χρόνων το, το, η λέξη εκφοβισμό. Όταν η ισχυρή και δυνατή συνήθω είναι αυτοί που, που στου από κάτω του εκφοβίζουν, του ασκούν bullying, όπω λέγεται στην αγγλικά ο όρο, για να κερδίσουν πράγματα από αυτού. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι βασιλιάδε με του υπηκόου. Επίσης, ε, άλλο μεγάλο παράδειγμα είναι στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή στον Πρώτο όταν ε, άνθησε ο ναζισμός. Που ο ναζισμός ήταν εκφοβισμός κατά βάση, αλλά ήταν, είχε και ρατσισμό και φασισμό μέσα, οπότε τα έχει όλα μαζί, ένα πολύ ωραίο πακέτο, τι να πούμε, τρομερό. Και ε, οπότε θέλω καταρχάς στο πρώτο έτσι part να μιλήσω γενικά λιγάκι για τον εκφοβισμό το, 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 πώς ξεκινάει και πώς καταλήγει και για, για πρώτο έτσι μέρος πρώτο part ο εκφοβισμός καλός ή κακός μάλλον κακός ξεκινάει από το σπίτι μας από αυτά που έχουμε μάθει που έχουμε διδαχτεί λίγο ή πολύ όλοι μας στην παιδική μας ηλικία έχουμε δεχτεί συσσαγωγικά bullying από τους γονείς μας ή απειλέ. δηλαδή άμα δεν κάνεις αυτό θα θα πάθεις, κάτι πολύ κακό π.χ. μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουμε την ανάγκη του γονέα αλλά αυτό από μόνο του είναι bullying μικρή δόση bullying Δηλαδή, εκφοβίζουμε το παιδί μα για να ικανοποιήσει μια ανάγκη μα. ή ότι θεωρούμε ότι αν το, το κάνουμε αυτό το πράγμα, το κάνουμε καλύτερο άνθρωπο. Δεν ισχύει αυτό. Δεν βοηθάει το παιδί αυτό, γιατί από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, από την οικογένεια ξεκινάνε όλα. και από το σχολείο μετά. Έτσι, έτσι πάει, έτσι χτίζεται μια κοινωνία. Από τα θεμέλια τη, από εκεί ξεκινάμε. Mm. Δηλαδή, για να δούμε. Το πρόβλημα σήμερα όλοι μας για ποιο λόγο λειτουργούμε όπως λειτουργούμε πρέπει να, να κοιτάξουμε από τη ρίζα του το, το πρόβλημα που είναι ένα πρόβλημα και αυτό όπως πριν ξαναλέω είναι κύκλος αναπαράγει ξανααναπαράγει δεν σταματάει δεν σταματάει με τίποτα είναι συνεχίζει 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 και, δίνει, και, δίνει, και δίνουμε τροφή και πολλές φορές και αθελά μας να επικρατήσει ο και δεν κοιτάμε την, την άλλη πλευρά. Τη θετική πλευρά τη αγάπη, τη ειρήνη. Δεν τα κοιτάμε αυτά. Μα είναι πιο εύκολο να, να εκφοβήσουμε, είτε χωρί να το θέλουμε, είτε, είτε το κάνουμε και σκόπιμα. Συμβαίνει και αυτό. Έχει συμβεί πάρα πολλέ φορέ στην ιστορία να συμβεί αυτό το πράγμα. Ε, εξάλλου, πάρα πολλέ φορέ που έχουμε. ...εκφοβήσει άλλον άνθρωπο μετά νιώθουμε πάρα πολύ άσχημα που το κάναμε ε, και όποιοι δεν έχουν ή όποιες δεν αν κάναν κάτι κακό σε κάποιον άλλον άνθρωπο και μετά απευθείας πήγανε πάρα πολύ έντονα στη, στο συνέστημα και στη λογική τους και είπαν ότι αυτό γιατί το έκανα τώρα δεν, δεν έπρεπε να το κάνω παρασύρθηκα ήταν μεγάλο λάθος που πήγα και, το, και, το, και φέρθηκα όπως φέρθηκα σε αυτόν τον άνθρωπο δεν έπρεπε να το φέρθω έτσι... Αυτό λέγεται συνείδηση. Δηλαδή και αυτοκριτική. Ένας ο οποίος δεν τα έχει αυτά τα στοιχεία χάνει πάρα πολύ τη λέξη άνθρωπος. Γιατί υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Ο άνθρωπος με, με α κεφαλαίο και ο άνθρωπος με μικρό κεφαλαίο. Με μικρό. Υπάρχει ο, ο, ο άνθρωπος με μεγάλο α και με μικρό α. Αυτό. Και πολλοί άνθρωποι λειτουργούν με μικρό α δυστυχώς. Το θέμα είναι τουλάχιστον ε, όσο μπορέσουμε να εξαλείψουμε τον εκφοβισμό. Δεν είναι εύκολο. Όπω είπα, χάνεται στα βάθη των αιώνων. Ξεκινάει από αρχαιότητα των χωρών υπάρχει εκφοβισμό. Και... και πραγματικά εγώ θα το χαρακτήριζα και σαν μια ε, πανούκλα. Δηλαδή, όπω ε, π.χ. έχουμε τον ιό τώρα. Που, που, ο που, που, ιός αυτός μπορεί να έχει πάρει, να πήρε ευρωπαϊκά μεγάλες διαστάσεις και να πέθαναν πάρα πολλοί άνθρωποι, Τα ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι και να υπέφεραν πολλοί άνθρωποι που δεν ακυρώνω σε καμία των περιπτώσεων όλους αυτούς τους ανθρώπους που, βασα... που βασανίστηκαν από τον ιό και πέθαναν κιόλα σε καμία των περιπτώσεων αλλά ο εκφοβισμό, γνώμη μου έχει κάνει πολύ μεγαλύτερο κακό γιατί ξεκινάει από αρχιωτά των χωρών αυτή η ιστορία και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν φτάσει σε σημείο και να αυτοκτονήσουν και Είναι αμέτρητα τα κρούσματα μόνο, μόνο, από τις αυτοκτονίες που έχουν συμβεί. Δεν μιλάμε για το θήτη προς το θύμα, είτε λεκτικό ή μη δεν όχι αυτό. Μιλάμε για αυτοκτονία, δηλαδή να κάνεις bullying σε άλλον άνθρωπο και ο άλλος επειδή είναι αδύναμος ή δεν, δεν το έχει με τη βία, δεν είναι άνθρωπος της βίας, τον τρώνει, τον βασανίζουν οι τύψει και φτάνει σε σημείο να μην τρώει, να μην βγαίνει από το σπίτι του, να μην κάνει οτιδήποτε που τον ευχαριστεί και μπορεί να καταλήξει στην αυτοκτονία. Είναι τραγικό. Και το πιο τραγικό, βέβαια, είναι να το συναντά σε, σε νέου ανθρώπου αυτό το πράγμα. Να βλέπει νέου ανθρώπου πριν, πριν σκεφτούν να πετάνε το οτιδήποτε. Την οποιαδήποτε κακία χωρίς να φιλτράρουν λιγάκι πριν αυτό που θα πούνε, αν είναι ωραίο, όμορφο, έτσι, και ξαναλέω όλοι έχουμε κάνει λάθη, και εγώ κάνει λάθη. Προσπαθώ να τα βελτιώσω, προσπαθώ να βελτιώνομαι, να, να βάζω και, και το συνέστημα λίγο, αλλά και τη λογική, να, να υπάρχει και η λογική παράλληλα, μην υπάρχει μόνο το συνέστημα, ότι αυτό είναι το, το μόνο που πρέπει να υπάρχει, μόνο, μόνο το συνέστημα και αυτό πρέπει να κυβερνάει, και η λογική χρειάζεται να κυβερνάει. Το οποίο και η λογική χρειάζεται να μπαίνει σε καταστάσει και να γίνεται ένα διάλογο. Γι' αυτό και στο εξωτερικό υπάρχουν και σεμινάρια με να έρχεται αντιμέτωπο ο θήτη και το θύμα. Και συνήθω, αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό, ο θήτη έχει παραδεχτεί. Δηλαδή, νομίζω ε, τι περισσότερε φορέ συμβαίνει αυτό σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι ο θήτη έχει υπάρξει και αυτό θύμα. Δηλαδή έχει βασανιστεί και ο ίδιο από κάποιον άλλον άνθρωπο στο δικό του περιβάλλον. Που πολύ πιθανό να είναι ή καθηγητή ή φίλο ή γονέα. Και πιθανότερο μπορεί και. πιθανότερο γονέα να είναι το πιο πιθανό σενάριο. Ε, όχι πω τα άλλα είναι εξωπραγματικά, αλλά όπω είναι ότι από το σπίτι καλό και κακό ξεκινάνε όλα. Από εκεί παίρνουμε, διδασκόμαστε. Και από την κοινωνία μετά. Δηλαδή, ή, ή και το άλλο σενάριο, για να μην καταδικάσω ότι οικογένεια, ότι η οικογένεια αυτή για όλα, και η κοινωνία, ότι και η κοινωνία δεν κάνει καλά το έργο της, ε, αντί να αποθαρρύνει τον εκφοβισμό, τον ενθαρρύνει και μάλιστα σε, σε μεγάλο βαθμό, πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, ε, κατακρίνει ανθρώπους που δεν γνωρίζει, δηλαδή με social media και τα λοιπά, κάνει bullying κυριολεκτικά, κάνει bullying σε ανθρώπους που δεν γνωρίζει ή επειδή έχουν κιλά παραπάνω ή επειδή είναι gay... ή επειδή είναι μαύροι, κινέζοι, έχουν λίγο στραβή μύτη, έχουν πεταχτά αυτιά και δεν και, και δε συμμαζεύεται η λίστα, είναι απέραντη η λίστα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει μικρό μυαλό και πολύ μικρή συνείδηση θα ψάξει το οτιδήποτε για τον άλλο να βρει και να τον κατακρίνει και να του κάνει επίθεση κατά κατά βάση είτε τελεκτική, άρα μπορεί και να μην είναι να μείνει στη λεκτική επίθεση, μπορεί να συνεχίσει τη μη λεκτική, που η μη λεκτική έχει να κάνει με επαφή σωματική επαφή και εκεί πάμε σε άλλα επίπεδα που θα, θέλω να τα αναπτύξω σε δεύτερο part οπότε σε, έτσι σε πρώτο βίντεο θέλω να θίξω ότι ο εκφοβισμός είναι μια πανούκλα για μένα είναι, 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 ένα φλέγον θέμα που εμφανίζεται και θα εμφανίζεται συνέχεια γιατί εμείς οι άνθρωποι δυστυχώ έχουμε αποδείξει ότι αναπαράγουμε τα λάθη μας ξανά και ξανά ελπίζω να σταματήσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον να το κάνουμε αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ άσχημο βλάπτουμε και εμάς και τους άλλους βλάπτουμε δικούς μας ανθρώπους να σκεφτόμαστε πριν κάνουμε το οτιδήποτε ε, αν μιλάμε για καταστάσεις που υπάρχει ένταση ή θυμός το οποίο εκεί είναι ακόμη πιο δύσκολο δηλαδή προσωπικά εγώ με το θυμό έχω, έχω μία δυναμία, δηλαδή για το δίκαιο μου μπορώ να χάσω το, το δίκαιο μου εξαιτίας του θυμού μου και μπορώ να το χάσω οπότε προσπαθώ να βελτιώνομαι προσπαθώ να βελτιωθώ σε αυτό το κομμάτι του εαυτού, ότι να μην αφήνω να με τρώει, να με κατατρώει ο θυμό μόνο και μόνο επειδή έχω το δίκιο. Α, άρα θα του κάνω επίθεση αφού αυτό φέρεται επιθετικά ή με την πράξη του οτιδήποτε. Φέρεται επιθετικά. Δεν χρειάζεται ο άλλο να έρθει να σε βρήσει για να, θεωρήσει, να, θεωρηθεί bullying. Μπορεί να πηχεί να παρκάρει παράνομα. Να έχει βάλει το αμάξι του παράνομα στο πεζοδρόμιο, όλο να το έχει κλείσει όλο το πεζοδρόμιο. Και αυτό επίθεση είναι, εκφοβισμό είναι και αυτό το πράγμα. Μια μορφή bullying είναι και αυτό το πράγμα. Μπορεί να μη σου να έρθει να σου πει στα ίσια α, και τα μεγάλα και, και τα, να δει σου κάνει Α δεν θα περάσει από εδώ Α. Δεν, δεν, δεν έχει να λέει Ο φοβισμός δεν έχει να λέει απαραίτητα ε, Για μένα πάλι έτσι Δηλαδή θεωρώ ότι πολλά πράγματα που νομίζουμε ότι δεν είναι bullying mm. Δεν είναι φοβισμός είναι mm. Το πως θα κοιτάξει τον άλλον Το τι θα του πεις αυτό που τώρα με το παρκάρισμα π.χ. που είπα είναι μια μορφή εκφοβισμού εκφοβίζεις τον άλλον, δηλαδή του σου λέει, Σένα σου λέει ότι από εδώ δεν περνάς τελείωσε, σου έχω κλείσει την πρόσβαση τέλος και άμα μου την πείς, και αν έρθεις να μου πεις οτιδήποτε δηλαδή αν μου κάνεις παρατήρηση εγώ θα σου την πω στ... ότι είμαι παράνοκη και, και του νόμου κιόλας π.χ. Αλλά μην μη μη μείνουμε σε αυτό, ε, ε, ο φοβισμός είναι, είναι, είναι γενικά, ο φοβισμός αφορά τα πάντα, Εξού και η τιμολογία εκ και φοβισμός. Είναι κάτι που υπάρχει, που δημιουργεί το φόβο. Γιατί το, αυτός που, ο οποίος είναι θήτης, για να αναπαράγει φόβο στον άλλον, πάει να πει ότι και ο ίδιος δέχτηκε φόβο και μάλιστα ένας ο οποίος εκφοβίζει, έχει πράξει μεγάλο φόβο στη ζωή του. Άρα και ένας ο οποίος κάνει αυτό το πράγμα, πάει να πει ότι ε, φοβάται, ο ίδιος, ο ίδιος φοβάται. Και για να μην δείξει το φόβο του, αναπαράγει αυτό που του, που του μάθανε να το κάνει αλλού. Για να μην αποδεχτεί ότι αυτό το οποίο εισέπραξε στην παιδική του ηλικία τον στιγμάτισε ή την στιγμάτισε τώρα σε πρώτο επίπεδο αυτό είναι σε πρώτο επίπεδο λοιπόν δεν θέλω να το πεκτίνο άλλο σε πρώτη φάση ε, γράψτε μου από κάτω στα σχόλια τις απόψεις σας σχετικά με τον εκπομπισμό σε αυτά που, που ανέφερα μόλις τώρα ε, με σεβασμό προς τον άλλον ή προς την άλλη εντάξει βάζω και τα πάντα, 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 πάντα το κάνω μ αρέσει το κάνω και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο παιδιά είναι ένα φλέγον θέμα ξαναλέω θέλει μεγάλη προσοχή να, να κρατήσουμε ένα επίπεδο ειδικά οι νεότερες ηλικίες να αποδείξουμε ότι μπορούμε ότι μπορούμε να το κάνουμε είναι στοίχημα, μεγάλο στίχημα για, κυρίως για μας ε, και, να, και να μάθουμε και να διδάξουμε και στις μεγαλύτερες ηλικίες να φέρονται σωστά, σωστότερα δηλαδή κάποιοι φέρονται σωστά να γίνουν ακόμη πιο σωστοί και άλλοι να γίνουν σωστοί που δεν φέρονται καθόλου σωστά δεν λειτουργούν δηλαδή σωστά αυτά σε πρώτη φάση στο δεύτερο πάρτε θα, θα αναφέρω τα είδη του εκφοβισμού και, ή μπορώ να κάνω και το άλλο, μπορώ να τα, να τα χωρίσω σε υποτμήματα δηλαδή να αναφέρω κα, κάθε ένα εκφοβισμό και να το χωρίζω δηλαδή σχολικός εκφοβισμός, ένα, ένα αφιερωμένο το βίντεο αυτό για τον σχολικό μόνο άλλο για το δια, 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 διαδικτυακό η λέξη, μπερδεύτηκε λέξη ε, άλλο για παρενόχληση π.χ. Άλλο εκφοβισμό στο χώρο εργασία, οτιδήποτε, σεξουαλικό εκφοβισμό. Όλα αυτά είναι έτσι. Είναι ήδη εκφοβισμό. Οπότε, στο επόμενο βιντεάκι, παιδιά. Πολλά φυλάκια. Καλή σα μέρα και γράψτε μου από κάτω στα σχόλια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Για likes τέτοια δεν σα ζητάω σε καμία περίπτωση, αλλά για σχόλια ε, φλέγομαι να μάθω τη γνώμη σα. Φλέγομαι. Αυτά. Πολλά φιλιά, καλή σας μέρα και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.